Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέμπτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. 8 μήνες μετά την υπόσχεση του Πρωθυπουργού, η ΕΤΑΔ ΑΕ και μέσα από συνεχή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, ολοκλήρωσε την διαδικασία παραχώρησης του κτηρίου του Παλιού Πανεπιστημίου. Το κτίριο για τα επόμενα 40 χρόνια και με το συμβολικό τίμημα των 500 ευρώ το μήνα για τα πρώτα 6 έτη και των 1.000 ευρώ για τα επόμενα έτη παραχωρείται στον Δήμο Ιωεννητών. Ζητούμενο πλέον είναι η αποκατάσταση αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης του κτηρίου, ένα αίτημα ετών της τοπικής κοινωνίας. Την επιτυχία της απόδοσης του κτηρίου του Παλιού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον Δήμο Ιωαννητών πιστώνεται η Δημοτική Αρχή, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λύσει πλέον και τον γρίφο της αξιοποίησης του, όπως και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από διάφορους φορείς ως προς τη χρήση του. Κομβικό ρόλο στην αξιοποίηση του κτηρίου θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως έχει αναφέρει ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, και έχουν ζητήσει οι Βρετανικές Αρχές σε συζητήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων και σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο επανέλαβε και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ στην δήλωσή του μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της ΕΤΑΔ ΑΕ για την μίσθωση έναντι συμβολικού τιμήματος με ανάρτηση του Προέδρου της ΕΤΑΔ ΑΕ, Αντώνη Μπέζα. Ο θεσπρωτός Πρόεδρος της ΕΤΑΔ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτό το αίτημα του Δήμου Ιωεννητών, αίτημα που είχε τεθεί και στον Πρωθυπουργό. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στην πλήρη αποκατάσταση και ανακαίνιση του κτηρίου της οδού Δομπόλη με σεβασμό στην ιστορία και την αρχιτεκτονική του αξία. Η διαιώνιση της θλιβερής κατάστασης του κτηρίου και η απουσία μιας ευίωνης προοπτικής ήταν μια απαράδεκτη εκκρεμότητα για όλους, κυρίως όμως για τον ιδιοκτήτη του, που είναι το ελληνικό δημόσιο. Ελπίζουμε με την απόφαση αυτή να έχουμε συνεισφέρει από τη μεριά μας την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης», ανέφερε ο κύριος Μπέζας. Την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής το Παλιό Πανεπιστήμιο να αποτελέσει ένα σύμβολο της νέας εποχής για τα Γιάννενα, αναφέρει στην γραπτή δήλωσή του μετά την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. «Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με όλους τους φορείς της πόλης και κυρίως με την πανεπιστημιακή κοινότητα για να λάβουμε τις οριστικές αποφάσεις. Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε όλες τις ενέργειες που θα βάλουν τέλος στη φθορά του χρόνου και θα αποδώσουν στην πόλη ένα κτίριο στο οποίο θα συνυπάρχουν η παιδεία, ο πολιτισμός, ένα κομμάτι της ιστορίας της αλλά και όλα όσα θα συμβολίζουν το μέλλον της», αναφέρει χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ αποφάσισε την απευθείας μίσθωση στο Δήμο Ιωαννητών τμήματος του ακινήτου επί της οδού Δομπόλη, συνολικής οικοδομικής επιφάνειας 5.789 τετραγωνικών μέτρων, με το κτίσμα που βρίσκεται σε αυτό και αποτελείται από υπόγειο 244 τετραγωνικά μέτρα, ισόγειο όροφο 1.984 τετραγωνικά μέτρα, πρώτο όροφο 1.742 τετραγωνικά μέτρα, δεύτερο όροφο 1.124 τετραγωνικά μέτρα, τρίτο όροφο 1.124 τετραγωνικά μέτρα και τέταρτο όροφο 448 τετραγωνικά μέτρα. Οι υπηρεσίες που ήδη στεγάζονται, όπως η ΔΟΗ, η Ιωαννινών, η Κτηματική, η Διεύθυνση Μεταφορών, θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 20 έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 20 έτη, ενώ το ετήσιο αντάλλαγμα είναι 6.000 ευρώ για τα πρώτα 6 έτη και 12.000 ευρώ μετά το πέρας της εξαετίας. Το κτίριο για τα επόμενα 40 χρόνια και με το συμβολικό τμήμα των 500 ευρώ το μήνα για τα πρώτα 6 έτη και των 1.000 ευρώ για τα επόμενα παραχωρείται στο Δήμο Ιωαννητών μετά από την απόφαση της ΕΤΑΔ ΑΕ. Πρόκειται για μια καθοριστική απόφαση που αφενός θα επιτρέψει να ξαναζωντανέψει ένα ιστορικό κτίριο της πόλης και αφετέρου θα δώσει λύσεις σε στεγαστικά προβλήματα, αναφέρει η Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ να ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και όλους όσοι συνέβαλαν. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον οποίον θέσαμε το αίτημα της παραχώρησης του Παλιού Πανεπιστημίου λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο. Είχα τη δυνατότητα να το συζητήσω και πάλι μαζί του στην συνάντησή μας τον περασμένο Ιανουάριο, όπου δημόσια τότε έκανε γνωστή την πρόθεση παραχώρησης. Χρειάστηκε ένας πραγματικός αγώνας δρόμου από τις υπηρεσίες μας και συνεχή συνεργασία με την ΕΤΑΔ, ώστε να έχουμε την οριστική της απόφαση. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Στέφανου Βλαστού, τον οποίον επίσης ευχαριστώ θερμά», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Ελισάφ, και συνεχίζοντας τις ευχαριστίες, απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ και τον υπηρώτη πρόεδρό της, Αντώνη Μπέζα. Επίσης ευχαριστεί τη βουλευτή του νομού Ιωαννίνων, Μαρία Κεφάλα, για τη σημαντική της συμβολή, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Με συγχαρητήρια προς τη Δημοτική Αρχή, η Παράταξη Ιωάννα 2023 χαιρετίζει την ευτυχή για την πόλη κατάληξη της διεκδίκησης τμήματος του Παλιού Πανεπιστημίου επί της Οδού Δομπόλη, αφήνοντας για το επόμενο διάστημα την κριτική για τους χειρισμούς του Δημάρχου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια προς τον Δήμαρχο Ιωαννίνων και προς όσους εργάστηκαν για να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια και οφείλουμε από ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Πρωθυπουργό για την πολιτική βούληση που επέδειξε ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα της περιοχής μας, όσο και στον Υπηρώτη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔΑ ΑΕ, Αντώνη Μπέζα, ο οποίος από τον Οκτώβριο του 2020 εργάστηκε μεθοδικά και σιωπηρά για την ικανοποίηση της διεκδίκησης των Ιωαννίνων, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η παράταξη της Τατιάνας Καλογιάννη και συνεχίζει ως εξής. Μόλις σκοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ωστόσο, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να εξηγήσει στους δημότες κατά πόσον οι χειρισμοί του Δημάρχου δεσμεύουν το παραχωρούμενο κτίριο για έναν και αποκλειστικό σκοπό, αυτόν της δημιουργίας διοικητηρίου του Δήμου Ιωαννιτών και της στέγασης των υπηρεσιών του, όπως από το 2019 αιτήθηκε με επιστολή του προς την ΕΤΑΔΑ ΑΕ ο κ. Ελισάφ, μιας και το τελευταίο διάστημα η Δημοτική Αρχή άρχισε να παίρνει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη χρήση. Οφείλουμε δε άμεσα να έχουμε ως Δήμος μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του ακινήτου, καταλήγει η παράταξη της κυρίας Καλογιάννη. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση και αναβάθμιση της οδού Ανεξαρτησίας στο πλαίσιο της δράσης του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, που περιλαμβάνει πλέγμα παρεμβάσεων στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Αρλέτος και κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας επισκέφθηκαν το πρωί την οδό Ανεξαρτησίας, ενώ στόχος είναι η αποπεράτωση του συγκεκριμένου τμήματος μέχρι τέλος του έτους. Την επιτυχία της απόδοσης του κτιρίου του Παλιού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον Δήμο Ιωαννιτών πιστώνεται η Δημοτική Αρχή, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λύσει πλέον και τον γρίφο. Το έργο το οποίο αναμένεται να αλλάξει την εικόνα του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων και δεν είναι άλλο από το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, ξεκίνησε να υλοποιείται αρχής γενομένης από τις παρεμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο Δήμος Ιωαννιτών. Υπενθυμίζεται ότι το έργο περιλαμβάνει αναβάθμιση της οδού Ανεξαρτησίας, ανάπλαση της πλατείας Αγίου Νικολάου με δημιουργία πλακόστρωτων επιφανειών και διαμόρφωση μικρών κήπων, ανάπλαση στον περιβάλλοντα χώρο του αρχοντικού Πρισινέλα, προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, φύτευση, αναβάθμιση δικτύου φωτισμού, εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού. Η περιοχή όπου θα υλοποιηθεί το έργο είναι το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης που οριοθετείται από τις οδούς Αραβαντινού, Παπάζογλου, Λόρδου Βίρονος, Ανεξαρτησίας, Κάνικος, Τσιριγότη, Καπλάνη, Παλαιολόγου, Κολέτη, Κατσαντώνη, Χατζικώστα και Ευαγγελίδη. Και η παρέμβαση ξεκίνησε από την οδό Ανεξαρτησίας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος το επισκέφθηκε το πρωί, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων Γιώργο Αρλέτο και κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας, να κάνει λόγο για ένα εμβληματικό έργο που θα αναβαθμίσει το ιστορικό κέντρο. Απότερο στόχος η περιοχή αυτή να αποκτήσει και πάλι την έγκλη της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ελισάφ. Σε ό,τι αφορά την αποπεράτωση του συγκεκριμένου τμήματος του έργου, στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ταλαιπωρία με την πλήρη ανακατασκευή της οδού, όμως το τέλος, αυτό που θα μείνει, όπως είπε, θα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Ξεκινάει ένα ακόμη έργο που, όπως σωστά είπατε, ξεκινάει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Είναι το Open Mall που γίνεται σε συνεργασία και με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και σε πάντα συνεργασία με την τοπική κοινωνία, δηλαδή τους καταστηματάρχες και τους φορείς της περιοχής. Αναπόφευκτη είναι η ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια αυτών των επόμενων μηνών. Κουβεντιάσαμε και με τον ανάδοχο ώστε, αν και ο καιρός βοηθήσει, αυτή η ταλαιπωρία να κρατήσει όσο το δυνατόν λιγότερο, δηλαδή ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών. Να το πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα, για να ευελπιστούμε ότι αν οι συνθήκες είναι καλές, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι είναι ένα εμβληματικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης και το λέμε και με ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί μεγάλωσα σε αυτή την περιοχή και επομένως εκ των πραγμάτων δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που ήταν αυτό η Οδός Ανεξαρτησίας, δηλαδή το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και τέτοιο πρέπει να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Την κατανόηση των επαγγελματίων της περιοχής για την ταλαιπωρία αυτού του μικρού χρονικού διαστήματος, αλλά νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί ένα πολύ σημαντικό έργο στην περιοχή. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε η ταλαιπωρία όλων και των
καταστηματαρχών αλλά και των πολιτών να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρότερη. Η Δημοτική Αρχή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε συνεργασία με το Σύλλογο του Ιστορικού Κέντρου προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν την περιοχή και οι οποίοι, όπως μετέφερε ο κύριος Ελισάφ, προσδοκούν την ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατό. Ήδη μιλήσαμε εδώ πέρα, τον ζητάνε και αυτή την επιτάχυνση, όπως καταλαβαίνετε, των εργασιών. Είναι όμως ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένα τέτοιο έργο θα ολοκληρωθεί και θα μπορέσει να αναβαθμίσει την περιοχή του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης. Και έχουν συνυπογράψει, αλλά και τώρα που μιλούσαμε πριν λίγο, κάντε γρήγορα και ώστε να τελειώσουμε, γιατί το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό έργο και για μας. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα γίνουν στην Ανεξαρτησία, μεταξύ άλλων θα τροποποιηθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού με σκοπό την μείωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ πεζοδρομίων και οδοστρώματος, αλλά και την δομή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδοστρώματος, έτσι ώστε η οδός να γίνει φιλικότερη προς τους χρήστες πεζούς και οδηγούς. Θα ανακατασκευαστεί το ιδιαίτερο κυβολιθόστρωτο οδόστρωμα, θα αποκατασταθούν όλα τα κομβικά σημεία στις διασταυρούμενες οδούς, πεζοδρόμια και μη, εξομαλύνοντας τις υψομετρικές διαφορές και βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα της κινητικότητας σε όλο το φάσμα της οδού και του δικτύου των οδών που προσαρτάται σε αυτή. Θα σκευαστεί όλο το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος. Θα τοποθετηθούν κυβόληθοι μεγαλύτερου ύψους και θα ανακατασκευαστεί και η βάση και η υπόβαση. Δεν θα πειραχθούν τα πεζοδρόμια παρά μόνο στα σημεία στα οποία χρειάζεται να διαμορφωθούν τοπικά σε σχέση με το υψόμετρο που αλλάζει. Και ελπίζουμε να πετύχει. Ουσιαστικά ναι, το έργο έχει και άλλα, αφορά και σε άλλα κομμάτια, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την οδό Ανεξαρτησίας. Ναι. Η βόλυθος είναι γρανίτης και πάλι, γιατί πρόκειται για ένα κυβολιθόστρωτο, χρειάζεται να έχει υψηλές αντοχές σε ό,τι αφορά το ίδιο το υλικό του κυβόλυθου. Οπότε παραμένουμε στην ίδια επιλογή, γρανίτης είναι πάλι. Ναι. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση για το συγκεκριμένο έργο είχε κατατεθεί από κοινού με τον Δήμο Ιωαννιτών και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Πέραν των προαναφερθέντων έργων, ο Δήμος έχει ξεκινήσει και τη διαδικασία για δύο ακόμη έργα που αφορούν στην υπογειοποίηση των κάδων και στην προμήθεια εξοπλισμού συστήματος έξυπνης πόλης. Το Επιμελητήριο από τη δική του πλευρά θα υλοποιήσει τις δράσεις που αφορούν στην ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, στην αναβάθμιση των προσώψεων των καταστημάτων, στη δημιουργία πλατφόρμας για την πρόθεση των επιχειρήσεων και στη διοργάνωση δρόμενων με φορείς της πόλης για την ανάδειξη της περιοχής. Ως μια δύσκολη συνεδρίαση, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύδερφης Αποχέτευσης Ιωαννίνων Αριστίδης Μπαρτζόκας την τελευταία σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, στην οποία και ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει σεβαστή η δικαστική απόφαση του εφετείου, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Το δικαστήριο έκρινε ότι και στους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΗ θα έπρεπε να είχαν γίνει περικοπές μισθών βάσει των μνημονιακών νόμων, ενώ με την ίδια απόφαση ανοίγει ο δρόμος και για επιστροφή όσα χρεωστήτως καταβληθέντων σημαντικών ποσών που πληρώθηκαν στους εργαζόμενους από το 2013 και μετά. Την απόφαση και μάλιστα ομόφωνα να εφαρμόσει την απόφαση που έλαβε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου το μονομελές εφετείο Ιωαννίνων, βάσει της οποίας και οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θα έπρεπε να είχαν υποστεί τις μειώσεις που προέβλεπαν οι μνημονιακοί νόμοι. Ενώ με την ίδια απόφαση ανήκει και ο δρόμος για ενδεχόμενη επιστροφή όσα χρεωστήτως καταβληθέντων σημαντικών ποσών προς τους εργαζόμενους από το 2013 και μετά από την επιχείρηση. Οι προσπάθειες για τις μειώσεις των μισθών των εργαζομένων στην ΔΕΙΑΗ είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία και την διοίκηση του Θωμά Μπέγκα στο πλαίσιο των γενικών περικοπών στις αμοιβές των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Ωστόσο, 161 υπάλληλοι της ΔΕΙΑΗ είχαν προσφύγει στην δικαιοσύνη, η οποία μάλιστα πρωτόδικα τους είχε δικαιώσει. Ωστόσο, η τελευταία απόφαση του εφετείου έρχεται να ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση. Έτσι, η σημερινή διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με βάση και την απόφαση του εφετείου, θα διερευνήσει τα δεδομένα της μισθοδοσίας, διαδικασία που θα γίνει τόσο από την υπηρεσία, όσο και από ανεξάρτητο ελεγκτή, όπως ανέφερε μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρος TV1, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, Αριστίδης Μπαρτζόκας. Τι λέει λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου? Είναι απόφαση του εφετείου, πρέπει να εφαρμοστεί. Θεωρητικώς δεν είναι τελεσίδικη εάν ο Σύλλογος των Εργαζομένων προσφύγει στον Άριο Πάγο και δικαιωθεί. Αλλά πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του εφετείου. Δεν είναι σαν την απόφαση του πρωτοδικείου. Τι λέει? Λέει ότι όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους
πρέπει να ισχύσουν και για τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΗ. Με άλλα λόγια, να ενταχθούν και αυτοί στο ενιαίο μισθολόγιο. Εκεί ήταν η διαφορά μας. Εκεί ήταν η διαφορά μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς είμαστε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν υπαγόμεθα σε αυτούς τους νόμους. Όμως τα δικαστήρια αποφάσισαν και όπως θα ήταν σεβαστή οποιαδήποτε απόφαση υπέρ των εργαζομένων, έτσι είναι σεβαστή και η απόφαση σημερινή που είναι υπέρ της διοίκησης. Το ερώτημα που ετέθη λοιπόν στη χθεσινή συνεδρία είναι ποιος θα εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Θεωρητικώς, βεβαίως, το γραφείο προσωπικού θα πρέπει να ορίσει τους νέους μισθούς με βάση τους νόμους, τους μνημονιακούς. Επειδή όμως αυτή η κόντρα τόσων ετών δημιουργεί δυσπιστίες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει και εξωτερικούς εμπειρογνώμενους να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Εγώ λέω δηλαδή καλοπροαίρετα, μακάρι και οι μεν και οι δε να συμπέσουν στην πρότασή τους, αλλά και άριστα να το κάνει το γραφείο προσωπικού, πάλι μπορεί να υπάρχει κάποιος να πλανάτε μια άποψη, εσείς τόσο καιρό δεν δίδατε τις μισθοδοσίες, εσείς τα λέγατε διαφορετικά από ό,τι τα είπε το δικαστήριο, άρα ενδεχομένως να μην μας τα είπατε καλά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χτες το βράδυ αποφάσισε να αναθέσει και σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Αυτό λοιπόν δεν αμφισβητείται ότι πρέπει να εφαρμοστούν νέα μισθολόγια. Πάμε τώρα στο άλλο, το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι τι πρέπει να γίνει εάν κατά τη διάρκεια της οκταετίας αυτής από το 2013 μέχρι τώρα, για αυτή την περίοδο συζητάμε, εάν υπάρχουν χρήματα που κατευλήθησαν χωρίς να πρέπει. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, όπως λέμε. Οι δικηγόροι που ήταν παρόντες και ήταν εισηγητές της υπόθεσης, στο ερώτημά μου κατά πόσον πρέπει αυτά να επιστραφούν, απάντησαν ξεκάθαρα. Εάν πρόκειτο για μια ιδιωτική επιχείρηση, τότε θα μπορούσα να πω εγώ, δώσ' μας τα μισά ή μας δίνεις τίποτα ή σταχαρίζω έτσι και να βάλω κανόνες. Και εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση. Πρόκειται για χρήματα του γιαννιώτικου λαού. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά, η ΔΕΙΑΗ ανήκει σε όλους τους γιαννιώτες. Δεν πρόκειται βεβαίως εδώ για κάποια εκδικητική διάθεση της διοίκησης. Πρόκειται για υποχρέωση της διοίκησης να εφαρμόσει τους νόμους και τους κανονισμούς. Και λοιπόν θα ακολουθήσουμε και εδώ την ίδια ακριβώς τακτική. Και η ίδια η υπηρεσία θα καθορίσει τι και αν κάποιος οφείλει να επιστρέψει και ένας εξωτερικός εμπειρογνώμων. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Είπαμε σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε μια πρόταση. Θα ασχοληθεί με το ίδιο θέμα. Και μακάρι οι απόψεις να ταυτίζονται. Από εκεί και πέρα, το πώς θα γίνει αυτή η επιστροφή των χρημάτων, mm-hmm. δεν γνωρίζουμε καν πόσα μπορεί να είναι αυτά. Αν είναι και πόσα είναι. Αυτό και είναι κατά περίπτωση να πούμε, κύριε Μπαρτζόκα. Δεν είναι ενιαία ποσά, δεν είναι ποσά ίδια για όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Όχι. Είναι κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά ουσιαστικά. Απολύτως. Υπάρχουν πολύ περίεργες καταστάσεις. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση σήμερα που ανάλογα με το ποιο νόμο διορίστηκε ο καθένας παίρνει διαφορετικό μισθό. Οι φυστάμενοι παίρνουν μεγαλύτερο μισθό από προϊστάμενους. Είναι ένας χαμός γίνεται με τις μισθοδοσίες στη ΔΕΙΑΗ. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Άπαξ και διαπαντός. Για να κοιτάξουμε το μέλλον. Μάλιστα, αναφορικά με τα ποσά που φαίνεται πως θα κληθούν να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, ο κ. Μπαρτζόκα σημείωσε πως θα αναζητηθεί η βέλτιστη λύση. Εάν είναι δυσβάστακτο ένα ποσό που πρέπει να επιστραφεί, διότι το αντιλαμβάνομαι, γιατί ο καθένας έχει κάνει τον προγραμματισμό, το οικογενειακό του προγραμματισμό. Έχει τα χρέη του, τα δάνειά του, έχει παιδιά να σπουδάσει κλπ. Και σου λένε δώσε τόσα πίσω. Ξαφνικά αυτό σε οδηγεί στα βράχια. Αλλά είμαστε διατεθειμένοι. Όσο μπορούμε τουλάχιστον να το κάνουμε αυτό με δόσεις, δεν ξέρω με ποιες άλλες διευκολύνσεις, με κάποιο οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να μην προκαλέσουμε... να την άξετε στον αέρα ουσιαστικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των εργαζομένων. Βεβαίως οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν για αυτή τη δεύτερη απόφαση και ακούστηκε ότι θα κάνουν κάποια προσφυγή. Δικαίωμά τους είναι ο καθένας. Έχει τέτοια δικαιώματα. Έχουμε, ούτως ή άλλως έχουμε πάρα πολλές ανοιχτές δίκες. Ήταν μια δύσκολη ημέρα η χτεσινή και δύσκολη και η σημερινή. Ελπίζω να βαδίσουμε σωστά, να ξεκαθαρίσει γρήγορα αυτό το αγκάθι.
να μην έχουμε πάντα την αμφιβολία ποιος παίρνει πολλά και ποιος παίρνει λίγα, ποιος παίρνει σύμφωνα με τον νόμο και ποιος παίρνει με λάθος εφαρμογή του νόμου, για να μπορέσουμε να περίσουμε στην αποχρήνωση στα μεγάλα έργα της ΔΕΙΑΗ. Επειδή πολλοί είπανε, θα τους κόψετε το μισθό για να μειώσετε την τιμή του νερού. Δεν κόβουμε το μισθό καταρχάς, εφαρμόζουμε τους νόμους. Ο στόχος είναι η νομιμότητα, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω όπως πρέπει. Αλλά η μείωση της τιμής του νερού θα προκύψει από μια οικονομοτεχνική μελέτη, όπως είπαμε, και έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία αυτή πριν βγει η απόφαση του δικαστηρίου. Και έχω πει ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να μπορέσουμε προς το τέλος του έτους να έχουμε μια νέα πρόταση πάνω στην τιμολογιακή μας πολιτική. Έτσι, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν πρέπει να συγχαίονται. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε όλοι τη ΔΕΙΑΗ, γιατί κοιτάζοντας τη ΔΕΙΑΗ κοιτάμε το Δήμο Ιωαννιτών. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο τα δικαστήρια, έχουμε αρκετές δίκες ακόμα, ό,τι πουν τα δικαστήρια θα τα εφαρμόσουμε όλοι. Και άλλο η προσήλωση στη δουλειά μας, η οποία είναι εξυπηρέτηση του γιαννιώτη πολίτη. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το συγκεκριμένο θέμα με την ΔΕΙΑΗ. Εμείς θα πάμε στην πρώτη παρένθεση πολιτικού περιεχομένου. Μιας και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη Σκυτάλη έχουν πάρει οι αρχηγοί των υπολείπων κομμάτων. Είχαμε χθες την ομιλία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Φόφης Γεννήματα. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον βουλευτή Άρτας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Χρήστο Γκόκα, έτσι να σχολιάσουμε και τα όσα ακούστηκαν διαστόματος του Πρωθυπουργού, αλλά και τα όσα ακούσαμε χθες από την κυρία Γεννήματα. Κύριε Γκόκα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και σας ευχαριστώ και από την πλευρά μου για την ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Η αλήθεια είναι, κύριε Γκόκα, ότι διαχρονικά το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δίνει την δυνατότητα στον εκάστοτε Πρωθυπουργό αλλά και στους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων να εκφράσουν τις θέσεις τους, να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα τρέχοντα ζητήματα της χώρας. Αυτό γίνεται για μία ακόμη χρονιά φέτος. Θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο από τα όσα ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό και τις εξαγγελίες τις οποίες προχώρησε το περασμένο Σαββατοκύριακο? Για να πάμε μετά να δούμε τα όσα ακούστηκαν από την κυρία Γεννηματά και τη δική σας πρόταση ουσιαστικά. Πράγματι, κυρία Σταύρου, έχουμε αυτές τις μέρες την έκθεση της Θεσσαλονίκης μετά από μια διακοπή που λόγω της πανδημίας πέρυσι δεν είχαμε αυτή την έκθεση και όλη αυτή την διαδικασία γύρω από την έκθεση. Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και θα λέγαμε ότι για μας, από την άποψη ότι έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αυτή η κυβέρνηση βαδίζει με μια λογική βλέποντας και κάνοντας για όλα τα μεγάλα θέματα, ενώ από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες πολιτικές για τους κρίσιμους τομείς της χώρας. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του Πρωθυπουργού κάτω από ένα διαρκές άγχος μιας επικοινωνιακής προβολής και μιας επικοινωνιακής προσέγγισης των πραγμάτων. Φαίνεται να υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση μετά από τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος με την αποτυχημένη διαχείριση στις πυρκαγιές, η οποία έφερε και συγκεκριμένα στοιχεία στον ανασχηματισμό των πρόσφατων που επιβεβαίωσαν και την κριτική μας πάνω σε αυτό το θέμα και τις απόψεις μας. Και βέβαια μέσα από την πανδημία, όπου μετά από την, όπως το έχουμε ξαναπεί, μετά από την επιτυχημένη διαχείριση του πρώτου κύματος, από εκεί και πέρα πάμε συνέχεια σε επαναλαμβανόμενα λάθη, όπως φάνηκε και με το νέο άνοιγμα των σχολείων που ανοίγουν όπως έκλεισαν με συνωστισμούς και χωρίς να έχουμε προχωρήσει ουσιαστικά σε οργάνωση ούτε στους εμβολιασμούς, ούτε στα τεστ, ούτε γενικότερα στα μέτρα που χρειάζεται για να διασφαλιστεί η ασφαλής προστασία και η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Να επανέλθουμε όμως στα της έκθεσης και στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Καταρχήν, τα μισά περίπου μέτρα είναι μέτρα που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο που η ίδια η κυβέρνηση έχει ψηφίσει.
Άρα λοιπόν τα καινούργια μέτρα που αφορούν παραδείγματος χάρη στα 600 ευρώ για τους νέους. Νομίζουμε ότι αυτό όπως αποκαλύφθηκε, που είναι στην ουσία 100 ευρώ το μήνα για 6 μήνες, είναι μια ασπιρίνη, δεν λύνει τα προβλήματα της ανεργίας, δεν λύνει τα προβλήματα των νέων ή τα προβλήματα με το πρόβλημα της αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί από τους αρμόδιους υπουργούς με ποιον ακριβώς τρόπο θα υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Επίσης φάνηκε ότι πολλά από αυτά τα μέτρα, όπως οι γονικές παροχές που μειώνονται οι φόροι, αφορούν κυρίως πιο μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Άρα λοιπόν είδαμε ότι από τα μέτρα τι λείπει. Λείπει αυτό που θα στηρίξει την εγχώρια παραγωγή, που θα στηρίξει τις πολλές, τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα στηρίξει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βιώνουν την ακρίβεια στο κόστος καλλιέργειας ή στις ζωοτροφές. Υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα που αφορούν στο πώς προχωράμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι έξω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επιλογή της κυβέρνησης είναι η γρήγορη απορρόφηση των πόρων. Άρα λοιπόν στη γρήγορη απορρόφηση των πόρων θα συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον, θα πάνε σε πολύ μεγάλα έργα και σε πολύ λίγους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν πολλούς πόρους. Ενώ θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο να πάνε στην παραγωγή περισσότεροι πόροι και να πάνε σε περισσότερες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τονωθεί η εγχώρια παραγωγή. Δεν πρέπει να πάμε σε μια λογική κατανάλωσης. Μιλάμε για την πράσινη ενέργεια. Μιλάμε για την ηλεκτροκίνηση. Γιατί η χώρα μας να μην έχει ένα προγραμματισμό για παραγωγή είτε οχημάτων είτε των συσσωρευτών που συνδέονται με την ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή η διαφορά μας με την κυβέρνηση είναι ότι επιμένουμε ότι πρέπει να στηριχτούν οι δραστηριότητες, η οικονομία που θα αφήσει προστιθέμενη αξία και στο μέλλον. Mm-hmm. Και επιπλέον μια άλλη βασική παράμετρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός ούτως ώστε ένα μέρος να πάει στην περιφέρεια προγραμματισμένα. Το έχουμε ξαναπεί. Παράδειγμα, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από αυτούς τους πόρους της επόμενης εφταετίας, ο κάθε δήμος να κάνει ένα μεγάλο έργο. Ο κάθε νομός ένα μεγάλο έργο. Η κάθε περιφέρεια ένα μεγάλο έργο. Για να μην έχουμε συσσόρευση είτε δράσεων, είτε έργων, είτε χρηματοδοτήσεων σε λίγα σημεία ή σε λίγους. Αυτά λοιπόν δεν απαντήθηκαν. Δεν απαντήθηκε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που να απαντά ουσιαστικά και στα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και στις κοινωνικές ανισότητες και στο θέμα της εργασίας που θα πρέπει να είναι για όλους μια προοπτική, να έχει μια προοπτική πλήρους απασχόλησης και αξιοπρεπούς αμοιβής. Απέναντι λοιπόν σε όλη αυτή την πολιτική, κύριε Γκόκα, και η κυρία Γεννηματά ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά χθες ότι θα σταθεί κριτικά ουσιαστικά ακριβώς, γιατί όπως είπε μιλάμε για μία πολιτική η οποία αυξάνει την ανισότητα, διωγγώνει το δημόσιο χρέος και δεν έρχεται να απαντήσει, όπως είπατε κι εσείς, στα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία βιώνουν οι επιχειρηματίες, τα νοικοκυριά, έχοντας μπροστά μας έτσι και ένα κύμα ανατιμήσεων που όλους προβληματίζει για το πού θα φτάσει όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχει η απειλή των πληστηριασμών, υπάρχουν οι εκκρεμότητες της αναστολής των πληρωμών, οι οποίες επανέρχονται, καλούνται οι επιχειρήσεις να επιστρέψουν πάρα πολλά από αυτά που πήραν, σύν τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Συνεπώς το περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να προχωρήσουμε δεν βοηθά στο να υπάρξει να υπάρχει βιωσιμότητα σε πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε πάρα πολλά λουκέτα. Γι' αυτό λοιπόν εκεί εστιάζεται η κριτική μας, κυρία Σταύρου, και βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο
όπως είπατε, αφορά και στην ακρίβεια, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, το οποίο αυξάνεται. Έχει πάει 230%. Άρα λοιπόν, άκουσα πριν λίγες μέρες τον Υπουργό Οικονομικών να πανηγυρίζει για το δεύτερο τρίμηνο που ο ρυθμός ανάπτυξης καταγράφηκε σε 16,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πιο όμως του πρώτου κύματος της πανδημίας. Εγώ δεν λέω ότι το να καταγράφονται τέτοιοι δείκτες είναι αρνητικό, κάθε άλλο, αλλά είναι στον αέρα. Όταν από την άλλη μεριά έχουμε το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει τα πάντα, όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες για να στηριχτούν οι οικονομικά αδύνατοι, όταν δεν υπάρχει προοπτική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και με τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες είναι μπροστά μας και είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν και εδώ δεν υπάρχει κάποια προετοιμασία και δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό σχέδιο αντιμετώπισης. Αυτά που εξαγγέλθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι για 3 μήνες. Μετά τι θα γίνει? Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα και θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα, εκτός του ότι είναι ανυπαρκή, εκτός ότι δεν δίνουν απάντηση στην ουσία των προβλημάτων που έχει η κοινωνία και η ελληνική οικονομία, έχουν βραχεί ορίζοντα και βεβαίως κινούν σε όλους μας την σκέψη ότι έχουν έναν ορίζοντα προεκλογικό. Με την έννοια, σας είπα, φαίνεται να δίνεται μια πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνιακή προβολή και πλευρά των ζητημάτων αυτών και όχι στην ουσία. Και επιπλέον ένα χαρακτηριστικό στοιχείο επίσης της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, που δεν μας είχε πολύ συνηθίσει μέχρι τώρα σε αυτό το ύφος, φαινομενικά τουλάχιστον, ήταν ότι ξέπνιψε έναν διχαστικό λόγο. Για πρώτη φορά μίλησε ότι δεν θέλουν και καμιά συνένεση, ενώ είναι γεγονός ότι τα μεγάλα εθνικά θέματα, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτό τον καιρό και στα εθνικά ζητήματα και στην πανδημία, τα έχουμε πει εξάλλου πολλές φορές, και στα θέματα της οικονομικής κρίσης ή σε άλλους τομείς όπως είναι η παιδεία, χρειάζεται μια συνεννόηση και ένα εθνικό σχέδιο, διότι όλα αυτά και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των υπολείπων πόρων που έχουμε από το ΕΣΠΑ, από την ΚΑΠ και τις άλλες χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν από τα ταμεία, τις διευκολύνσεις που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλα αυτά θέλουν μια διαχείριση που ξεπερνά τον ορίζοντα μιας θητείας και μιας κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σε αυτά ασκούμε μεν κριτική, αλλά έχουμε κάνει και προτάσεις και δεν τις κάνουμε σήμερα, τις έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Γι' αυτό και έχουμε δικαίωμα να κάνουμε την κριτική και πραγματικά να θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη φορά έκανε μια παρουσία η οποία αφορά στο πώς ο ίδιος και το κόμμα του θα ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εκλογικής αναμέτρησης, όποτε και αν αυτή γίνει, η οποία δεν αποκλείεται να είναι και συντομότερα από την συνταγματικά προβλεπόμενη. Κύριε Γκόκα, με αυτός δεδομένο ότι δεν αποκλείεται να δούμε και πρόωρες εκλογές, όλες αυτές τις προτάσεις που, όπως είπατε, ως κίνημα αλλαγής έχετε καταθέσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και που σαφώς πάντα κάθε κομματικό σχηματισμός, κάθε κόμμα προσπαθεί να βελτιώσει. Θα τις δούμε κωδικοποιημένες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να αρχίσετε να τις επικοινωνείτε, αν θέλετε, και προς την κοινωνία με αυτή την επιστροφή στην κανονικότητα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι η πανδημία στέρισε και την επαφή των κομμάτων, αν θέλετε, με τον κόσμο, με τους πολίτες. Έχετε δίκιο, διότι η διαζώσεις επικοινωνία δεν υποκαθίστανται. Εμείς καλά τα λέμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά δεν είναι το ίδιο με τον κόσμο. Και σίγουρα μας έχει λείψει αυτή η άμεση επικοινωνία. Ωστόσο, επειδή ήταν πάρα πολύ αναλυτική και κατέγραψε τους άξονες η κυρία Γεννηματά χθες, εγώ θα πω 2-3 στοιχεία μόνο της λογικής της πρότασής μας για την νέα αλλαγή που πιστεύουμε ότι χρειάζεται ο τόπος.
έχουμε ορίσει και έχουμε κωδικοποιήσει τις προτάσεις μας στα πλαίσια ενός νέου πράσινου κοινωνικού συμβολέου. Δηλαδή εννοούμε μια πρόταση η οποία στηρίζει την προοπτική μιας βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνει υπόψη το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη της αντιμετώπισης του, λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανισότητες που έχουν διευρυνθεί και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν, και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο με τις προτάσεις μας ο στόχος μας είναι, βλέποντας την ανάγκη αυτής της νέας αλλαγής και την αδυναμία οποιασδήποτε άλλης παράταξης ή πολιτικής δύναμης να την εκφράσει, φιλοδοξούμε να είμαστε οι πρωταγωνιστές μέσα από την ενίσχυση της παράταξής μας και που θα μας δώσει τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και τη χώρα μας σε αυτά που χρειάζεται. Εμείς πιστεύουμε, και θα πω έτσι 2-3 πράγματα επιγραμματικά, ότι καταρχήν η χώρα έχει δυνατότητες, δηλαδή εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί. Η κυβέρνηση, κατά την γνώμη μας, δεν μπορεί και το αποδεικνύει καθημερινά. Η αξιωματική αντιπολίτευση δοκιμάστηκε πρόσφατα και δεν πείθει ούτε με το λόγο της σήμερα στο ρόλο που της ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Η χώρα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει φθηνό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει μια προσωρινή απαλλαγή από τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις με τα υπέροχα πρωτογενή πλεονάσματα που έχουμε φορτωθεί από το 2017-2018. Εκείνο που χρειάζεται είναι πρώτον ότι στα πλαίσια της Ευρώπης μια αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας με ένα πλαίσιο που θα αφορά πολιτικές για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική αλληλεγγύη, να μονιμοποιηθούν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι η κρίση που περάσαμε και περνάμε είναι πολύ μεγάλη. Είπαμε πριν για το δημόσιο χρέος, το οποίο για τον Νότο έχει διωγγωθεί πάρα πολύ. Και βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη στην λογική της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ενοποίησης, αλλά και στα θέματα των πολιτικών άμυνας και ασφάλειας που εμείς θα αντιμετωπίζουμε με το μεταναστευτικό. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου εμείς δίνουμε τη μάχη και στην Ευρώπη μαζί με τα άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, και φαίνεται ότι υπάρχει ανάκαμψη των δυνάμεων της σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, ένα κόμμα το οποίο είναι και το κίνημα αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο τον οποίο εμείς εκφράζουμε γνήσια. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο, στη λογική που έχω πει ήδη, που θα ενισχύει την εγχώρια περιοχή, που θα έχει ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, που θα έχει δημόσιες επενδύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον. Άρα μιλάμε για τρένα, μιλάμε για ηλεκτροκίνηση, μιλάμε από εκεί και πέρα στα οικονομικά και κοινωνικά θέματα για μια αλλαγή στον προσανατολισμό της φορολογικής πολιτικής. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τους νέους. Ένα παράδειγμα θα πω, γιατί είναι πάρα πολλές οι προτάσεις, ότι οι νέοι θα πρέπει για κάθε νέος 30 ετών που θα αποσχολεί μια επιχείρηση, έχουμε προτείνει στα 1.000 ευρώ που θα ξοδεύει η επιχείρηση να απαλλάσσεται φορολογικά για 1.500 ευρώ. Οι νέοι που θα ασκούν μια δική τους δραστηριότητα να απαλλάσσονται για 3 χρόνια από φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Τα νέα ζευγάρια να επιδοτούνται για το ενίκιο τους ή για την αγορά μιας κατοικίας. Να επιδοτείται με 200 ευρώ το μήνα για 3 χρόνια το κάθε νέο παιδί που θα γεννιέται, να αντιμετωπιστεί δηλαδή το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι κύριο ζήτημα και είναι εθνικό ζήτημα. Να στηριχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ασφαλιστικό μέσα από τα επαγγελματικά ταμεία και με αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Είναι γνωστό ότι και για την παιδεία οι απόψεις μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σύγχρονο πλαίσιο, αλλά που θα δίνει ίσες ευκαιρίες για όλους. Και βέβαια θα πάμε σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος, αλλά όμως δεν θα πρέπει να
ξεχάσουμε και θα πρέπει να επαναφέρουμε και να θωρακίσουμε και τα θέματα της διάβγειας και της διαφάνειας, τα οποία θέματα μέσα στην πανδημία βρήκε την ευκαιρία η κυβέρνηση να προχωρήσει με αδιαφανείς διαδικασίες σε πολλές αναθέσεις έργων και προμηθειών και βέβαια να υπάρξει και εξυγχρονισμός που θα αφορά σε όλες τις διαδικασίες που θα θωρακίζουν την αξιοκρατία στη στελέχωση του κράτους. Αυτά σε γενικές γραμμές θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικότερα σίγουρα. Και αναλυτικά, διότι ο κάθε τομέας από αυτούς σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Κύριε Κόκα, επειδή σίγουρα μπροστά σας ως Κίνημα Αλλαγής έχετε μια εσωκομματική διαδικασία, η κυρία Γεννηματά ξεκαθάρισε και χθες στην ομιλία της ότι θα δώσει μια σκληρή μάχη για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Αυτό εγώ που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή η κάλπη, όπως γνωρίζουμε, είναι πάντα κάλπη, στην περίπτωση αλλαγής προσώπου στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, είσαστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο αυτού του πράσινου κοινωνικού συμβολέου, το οποίο έχει καταρτιστεί και με το οποίο δίνετε την δική σας πρόταση προς την κοινωνία για την επόμενη μέρα στην χώρα, θα ακολουθηθεί από όλους όποιος και αν εκλεγεί στην ηγεσία του κόμματος? Υπάρχει ο κίνδυνος όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε να πέσει στο κενό και να αρχίσει ένα σχεδιασμός από ένα άλλο πρόσωπο, από το μηδέν ουσιαστικά? Καταρχήν, όλοι είμαστε στο ίδιο κόμμα, στην ίδια παράταξη. Έχει προηγηθεί κάποια δουλειά για να φτάσουμε εκεί. Είναι η καθημερινή δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου συμμετέχουμε όλοι. Είναι αποφάσεις συνδιασκέψεων, είναι προτάσεις από τους τομείς. Όλοι συμμετέχουν, άμεσα ή έμεσα. Άρα, λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Εξάλλου, θα τοποθετηθούν και οι υποψήφοι. Επίσημα σε λίγες μέρες θα υπάρχουν οι υποψηφιόντες. Θα τοποθετηθούν. Αυτό όμως το οποίο η κυρία Γεννηματά έχει καταφέρει είναι ότι, και έχουμε καταφέρει και συνολικά ως Κίνημα Αλλαγής, είναι να έχουμε την αυτόνομη πορεία μας, να έχουμε το δικό μας πολιτικό λόγο, έχουμε φυσιογνωμία συγκεκριμένη, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε προτάσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Άρα λοιπόν γι' αυτό προχωράμε με αυτόνομη πορεία και αυτό, όπως ξέρετε, ενοχλεί πολλούς και δεν αρέσει σε πάρα πολλούς. Και βεβαίως κινούμαστε σε μια προοδευτική κατεύθυνση, αυτή που έχουμε υπηρετήσει και στο παρελθόν και το έχουμε αποδείξει και αυτή που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα. Πάνω απ' όλα, και επειδή έχουμε και τις εσωκομματικές διαδικασίες, προτάσουμε το θέμα της πολιτικής ενότητας στην παράταξη και τώρα που γίνεται ο διάλογος και στο πλαίσιο των δημοκρατικών εσωκομματικών μας εκλογών, αλλά και μετά από τις εκλογές. Συνεπώς, με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, πιστεύω ότι υπάρχει προοπτική για την παράταξη και κατά συνέπεια θα υπάρξει προοπτική να υπηρετηθεί το συμφέρον της κοινωνίας και της χώρας μας. Μάλιστα. Η πλευρά μας και πιστεύουμε αποτελεσματικά και θετικά. Σίγουρα, νομίζω ότι το ζήτημα της ενότητας είναι στίχημα, αν θέλετε, για το Κίνημα Αλλαγής στη δεδομένη χρονική στιγμή, κύριε Γκόκα, έτσι, εν ώψη αυτών των εσωκομματικών διαδικασιών το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που... Γιατί σας ταλαιπώρησε. Σας ταλαιπώρησαν έτσι τα εσωκομματικά σας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια αυτά τα χρόνια. Και αυτό επίσης θα πρέπει να το πιστώσουμε στην κυρία Γεννηματά. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια ο κατακαιρματισμένος χώρος να συσπηρωθεί, να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας όπου το ΠΑΣΟΚ είναι η κύρια και βασική δύναμη. Και βέβαια θεωρώ αυτονόητη την πρόθεση όλων μας να υπηρετήσουμε αυτή την πολιτική ενότητα. Διότι είναι όρος και προϋπόθεση μαζί με την αυτόνομη πορεία μας για το μέλλον αυτής της παράδοξης. Σίγουρα θα έχουμε επίσημα τις υποψηφιότητες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, στα πηγαδάκια τα δικά σας ακούγονται και άλλα ονόματα πέρα από αυτά που ήδη έχουν γίνει γνωστά, κύριε Γκόκα? Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε. Ας μην μείνουμε τώρα στα πηγαδάκια, όπως είπατε. Μέχρι στιγμής υπάρχουν
προθέσεις υποψηφιότητας από τέσσερα στελέχη μας, με η πρόεδρος και τρεις ακόμη. Είναι, και βεβαίως θα υπάρξει το πλαίσιο των διαδικασιών, θα αποφασιστεί σε 10 περίπου μέρες, όπου ο κάθε υποψήφιος, για να είναι επίσημη πλέον η υποψηφιότητα, θα πρέπει να καταθέσει την υποψηφιότητα συνοδευόμενη από συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών, και τότε θα οριστικοποιηθούν πλέον και με τον πλέον επίσημο τρόπο οι υποψηφιότητες. Είναι θετικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Μια ισοκομματική δημοκρατική διαδικασία είναι. Δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε από αυτό. Απέναντίας θέλουμε τη συμμετοχή. Ο στόχος μας είναι η συμμετοχή του κόσμου. Αυτό θα δώσει ένα μήνυμα και μια όθηση στην παράταξη. Και από εκεί και πέρα, με σεβασμό στο αποτέλεσμα, θα προχωρήσουμε, όπως είπα, με όρους ενότητας στη βάση της αυτόνομης πορείας που έχουμε αποφασίσει. Μάλιστα. Κύριε Γκόκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε για μία ακόμη φορά να συνομιλήσουμε. Σίγουρα θα έχουμε μελλοντικά τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου. Καλώς σας καλά. Βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Γιάννενα, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν την λήψη περισσότερων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων την περίοδο της πανδημίας και να εκφράσουν την διαφωνία τους με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για το νέο σχολείο. Στην γεννητοποίηση συμμετείχε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων με την στήριξη της ΔΕΔΗ, φοιτητών αλλά και εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αγωνιστικό ραντεβού σε ολόκληρη την χώρα έδωσαν χθες Τετάρτη οι μεγάλες εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της χώρας στο πλαίσιο κοινής δράσης απέναντι στις κυβερνητικές αποφάσεις για το χωρίς προετοιμασία άνοιγμα των σχολείων αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως που δημιούργησαν ένα σφιχτικό πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης εντός των σχολείων. Η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει την αγωνία της για το άνοιγμα των σχολείων με απουσία ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου με την πολιτική ηγεσία και χωρίς προετοιμασία ώστε να διασφαλιστεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών και έτσι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά. Το αίτημα για την προσπάθεια εξέβρεσης των χώρων εκείνων που θα διευκόλυναν τη λειτουργία τμήματων με μικρότερο ρυθμό μαθητών ώστε να διασφαλιστεί η συνθήκη της ύπαρξης των απαραίτητων αποστάσεων εντός των σχολικών αιθουσών απαντήθηκε για μία ακόμη χρονιά αρνητικά. Αποτέλεσμα αυτού είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί να συνοστίζονται σε ελάχιστα τετραγωνικά, κάτι που θεωρείται επικίνδυνο παρά τα υγειονομικά μέτρα τα οποία και λαμβάνονται. Στο κάλεσμα των ομοσπονδιών, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανταποκρίθηκαν και οι τοπικοί σύλλογοι των Ιαννίνων, πραγματοποιώντας το απόγευμα της Τετάρτης συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συλλαλητήριο. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παρατηρούμε φαινόμενα που είχαμε και την περσινή. Ελλειπή μέτρα προστασίας εκπαιδευτικών και μαθητών, απουσία διαλόγου, θεσμικού διαλόγου μεταξύ Υπουργείου και εκπαιδευτικών κοινοτήτων και ομοσπονδιών και μια δημιουργία ενός κλίματος το οποίο σίγουρα δεν προάγει την καλή καθημερινότητα στα σχολεία μας. Ζητούμε να πάρθουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στα σχολεία. Αυτό σημαίνει αρρώστια μαθητών ένα τμήμα, καλύτερες υγειονομικές συνθήκες και γενικότερα θέλουμε να λάβει υπόψη το Υπουργείο τα μέτρα που, και τις προτάσεις που στέλνουν οι ειδικοί που μιλάνε για αρρέωση του μαθητών ατύπημα με σκοπό να αρχίσει και να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά με διαζώσεις εκπαίδευση που είναι το κυρίως ζητούμενο. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούμε τη σημερινή κινητοποίηση και θα είναι η αρχή μιας αγωνιστικής συνδικαλιστικής χρονιάς. Δύο χρόνια γίναμε μάρτυρες λοιπόν κλειστών σχολείων και κάτι αντίστοιχο φυσικά δεν το θέλουμε. Εμείς ως ΕΛΜΕ Ιωαννίνων έχουμε ταχθεί υπέρ της καθολικότητας των εμβολιασμών, αλλά σε καμία περίπτωση είναι υποχρεωτικότητα. Όσον αφορά τώρα τα τμήματα, εμένουμε στην πάγια θέση η οποία προβλέπει 15 μαθητές ανά τμήμα και φυσικά μόνιμο προσωπικό καθαριότητος. Είναι δύο θέματα, τα οποία δυστυχώς το Υπουργείο δεν τα έχει αγγίξει ακόμα. Ευελπιστούμε ότι κάποτε θα τα κοιτάξει και αυτά. Θετικό βέβαια για τη φετινή χρονιά είναι ότι έχουν γίνει κοντά στις 11.000 διορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά κενά καλύφθηκαν, αλλά σε συνδυασμό λοιπόν με τους καθηγητές οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν βγει σε σύνταξη και αυτοί δεν φτάνουν. Έχουμε πάρα πολλούς αναπληρωτές για μία ακόμα χρονιά. Τα κενά εδώ στο νομό Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή ανέρχονται γύρω στα 30 με 35 άτομα, δηλαδή συναδέλφους καθηγητές. Ευελπιστούμε να καλυφθούν και αυτά τα κενά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα τα σχολεία. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, θα δώσουμε τον αγώνα μας για μία μικρότερη τάξη των 15 μαθητών για να
να μπορεί να γίνει και καλό μάθημα και ασφαλές και με υγιεινή. Και από εκεί πέρα ένα μόνιμο προσωπικό καθαριότητα σε όλα τα σχολεία. Αυτό που γίνεται κάθε μέρα, κάθε χρόνο με συμβάσεις, θεωρούμε ότι είναι ημίμετρο, δεν είναι βασικό μέτρο, δεν είναι μέτρο το οποίο θα λύσει τα προβλήματα. Και φυσικά ένα ακόμα επίσης αίτημα δικό μας είναι κάθε σχολείο να έχει τον υγειονομικό του. Αν δεν μπορεί να έχει κάποιον δικό, τουλάχιστον μια συστάδα σχολείων να έχει υγειονομικούς οι οποίοι θα μπορούν τουλάχιστον άμεσα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν προβλήματα COVID στα σχολεία. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρέθηκαν φοιτητές, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και το Ομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Ως Ένωση Γονέων είμαστε εδώ σήμερα για να καταγγείλουμε την τραγική διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης του ανοίγματος των σχολείων και τη στήριξη των πρωτοκόλων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Είμαστε 2 χρόνια μέσα στην πανδημία, όπου αντί να παρθούν ουσιαστικά μέτρα, όπως λένε οι επιστήμονες, αραίωση τμήματων, πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, μαζικά τεστ στα σχολεία και διαχείριση της κατάστασης όταν προκύπτουν περιστατικά, η κυβέρνηση κάνει το ακριβώς αντίθετο, λειτουργώντας τα σχολεία με τμήματα συνωστισμένα των 25 παιδιών, όπου οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να διαχειριστούν οποιαδήποτε κατάσταση, να τηρήσουν οποιοδήποτε μέτρο. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ να διαμαρτυρηθούμε. Είναι η πρώτη κινητοποίηση με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και θα ακολουθήσουν και άλλες. Δεν το βάζουμε κάτω. Δεν θα αποδεχτούμε μια κατάσταση όπου τα παιδιά μας θα γίνουν θύματα μέσα στα σχολεία μιας τέτοιας πολιτικής. Μιας πολιτικής που πέρσι την Άνοιξη ψήφισε νόμο όπου αυξάνει το μέσο όρο μαθητών μέσα στα τμήματα. Μιας πολιτικής που το καλοκαίρι με κλειστά τα σχολεία έφτιαξε νόμο που θέτει καινούργια εμπόδια στην μόρφωση των παιδιών, όπου ζητάει από τους γονείς να βάλουν το χέρι στη τσέπη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία με δική τους ευθύνη. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, καλούμε όλους τους γονείς να βρίσκονται στα σχολεία, να ζητάνε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας από τους υπεύθυνους, από την κυβέρνηση δηλαδή, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των σχολείων. Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, η Δασκαλική Ομοσπονδία, η ΟΛΟΜΕ και η ΟΕΛΕ, η ιδιωτική εκπαιδευτική, και κάλεσαν σήμερα σε ένα πανεκπαιδευτικό σωραλητήριο για να αναδείξουν τα προβλήματα με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά, ενώ ξεκινήσαμε καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησαν με τους μόνιμους διορισμούς φέτος μετά από πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, με τους αναπληρωτές που ήρθαν ένα μεγάλο μέρος για το άνοιγμα των σχολείων, αλλά λόγω της πανδημίας και λόγω των δύσκολων συνθήκων που διανύουμε, υπάρχουν ακόμα τα προβλήματα που μείναν άλυτα από πέρυσι, με τμήματα πολυπληθή και με ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει βάλει τους εκπαιδευτικούς σε μεγάλη αναστάτωση και αγωνία. Ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση, μια αξιολόγηση που δείχνει τιμωρητική και θα αναστατώσει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ελπίζουμε όλα αυτά να αναδειχτούν μέσα ακόμα και στη σημερινή δράση σε όλες τις πόλεις της χώρας και στην πρωτεύουσα από τις ομοσπονδίες και τους τοπικούς συλλόγους κατά τόπους. Είναι η αρχή της σχολικής χρονιάς, μπορούν να παρθούν μέτρα, να σπάσουν τα τμήματα και να υπάρξει με μεγαλύτερη ασφάλεια όλη η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, τον κύριο Τάσο Τόκα. Κύριε Τόκα, καλησπέρα σας. Να ευχηθούμε καλή καλησπέρα. Σχολική χρονιά. Εσείς βέβαια έχετε τη διπλή ιδιότητα και του γονέα, έτσι, αλλά και του εκπαιδευτικού και διευθυντή σχολικής μονάδας. Έτσι, πολλαπλές μάλλον ιδιότητες θα έλεγε κανείς, οπότε γνωρίζετε από όλες τις απόψεις τα προβλήματα στην σχολική κοινότητα, έτσι μια ακόμη δύσκολη χρονιά. Σίγουρα το μεγάλο στοίχημα, όπως έχουμε τονίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι η φετινή τουλάχιστον χρονιά να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται. Εσείς βέβαια από την πλευρά σας τονίζετε ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και πάλι το κλείσιμο σχολικών μονάδων και άρα να γλιτώσουμε και την τηλεεκπαίδευση που έφερε αρκετά πίσω το μαθητικό δυναμικό της χώρας μας. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν είναι ευχάριστο το ότι
ότι ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά, διαζώσεις. Οι αυλές των σχολείων γέμισαν ξανά με φωνές και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, με γέλια. Τα παιδιά είναι χαρούμενα που ήρθαν στο σχολείο τους και βέβαια δημιουργείται μια ωραία εικόνα τις πρώτες μέρες, τα σχολεία ανοιχτά. Το ζήτημα όμως είναι κατά πόσο η εικόνα αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει. Και εκεί είναι οι σοβαρές ενστάσεις μας που έχουμε ως γονείς και βέβαια και οι εκπαιδευτικοί ως προς τη διαχείριση της κατάστασης από τη μεριά των υπευθύνων που είναι το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο. Από ευχές χορτάσαμε. Και από την Υπουργό Παιδείας με την πρώτη μέρα για τα στελέχη της κυβέρνησης και εδώ τοπικά που είχαμε τις επισκέψεις στα σχολεία. Όμως μακάρι τα προβλήματα να λύνονταν με ευχές. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο όπου υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση που λέει για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Και εκεί προς το τέλος αναφέρεται ότι τα σχολεία, ότι οι εκπαιδευτικοί μάλλον και οι διευθυντές των σχολείων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Έλα όμως όταν έρχεσαι στην πραγματικότητα να δεις πώς θα τα τηρήσεις αυτά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και πώς ο γονέας που πηγαίνει πρώτη μέρα στο σχολείο και βλέπει ένα τμήμα 25 παιδιών σε 25 και 30 τετραγωνικά να είναι σίγουρος ότι το παιδί του δεν θα νοσήσει, ότι η ασθένεια δεν θα μεταφερθεί στο σπίτι και ότι δεν θα έχουμε τις συνέπειες αυτές που είχαμε με τα προηγούμενα 3-4 κλεισίματα των σχολείων. Καθόλου σιγουριά δεν εμπνέει αυτό. Και μάλιστα έχουμε συγκεκριμένες ενοχλήσεις από γονείς, όπως για παράδειγμα στα Καρδαμίτσα, στον νηπιαγωγείο στα Καρδαμίτσα, στο Τρίτο Μαρμάρον, στο νηπιαγωγείο του Νεοχωρόπουλου, όπου εκεί πραγματικά θα μπορούσαν, υπάρχουν χώροι να σπάσουν τα τμήματα, να έχουμε μικρά τμήματα των 15 ατόμων. Έλα όμως που και πάλι έχουμε έναν νόμο πέρυσι την Άνοιξη που κάνει αυστηρές συστάσεις, μάλλον παίρνει αυστηρά μέτρα και λέει ότι δεν μπορεί ένα τμήμα να λειτουργεί με λιγότερο από 24-25 παιδιά. Σε αυτές τις συνθήκες, όταν όλοι οι επιστήμονες λένε ότι ο πρώτος παράγοντας που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να μην μεταδίδεται η πανδημία είναι να μην υπάρχει συνωστισμός και μάλιστα σε εσωτερικούς χώρους και έχουν πάρθει 1000 μέτρα για αυτό το ζήτημα και πάμε και βάζουμε 25 τμήματα σε παιδάκια τα οποία είναι ανεμβολίαστα γιατί δεν έχει αποφαθεί. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται εμβολιασμό των παιδιών. Ναι, δεν έχει αποφαθεί η επιστήμη ακόμα ότι πρέπει να εμβολιάζονται. Πιθανόν σε μια άλλη φάση να το έχουμε αυτό. Αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούν να εμβολιαστούν τα παιδιά. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Δημιουργούμε συνθήκες υπερμετάδοσης. Και τι θα γίνει μετά από αυτό? Τα παιδάκια θα μεταφέρουν στο σπίτι, θα έχουμε μια μεγάλη μετάδοση, θα πιεστεί το σύστημα υγείας και θα φτάσουμε ξανά σε ένα κλείσιμο το οποίο όλοι, μα όλοι, απευχόμαστε. Όλοι απευχόμαστε. Γιατί κατανοούμε πόσο έχει επιδράσει, το βλέπουμε στα σπίτια μας, το βλέπουμε στα σχολεία, πόσο έχει επιδράσει αυτή η περίοδος στον ψυχισμό των παιδιών και όχι μόνο και των μεγάλων βέβαια, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά. Πόσο έχει επιδράσει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, να μην έχουμε το παραμικρό μέτρο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, δηλαδή του ψυχισμού και των μορφωτικών επιπτώσεων που είχε η τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Τι είχαμε και τι έχουμε, μία οδηγία που λέει οι εκπαιδευτικοί ας κάνουν ό,τι μπορούν πάνω σε αυτό. Όμως τα πράγματα αυτά δεν λύνονται με το ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ έχουμε επιστημονικές επιτροπές που θα έπρεπε να διαγνώσουν και έχουν διαγνώσει σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημαντικές έρευνες που λένε τι επιπτώσεις είχαν και έχουν τα παιδιά από αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε να είχαμε μια πολιτική, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πώς θα μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συναδελφοί σας να εργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Και όχι κατά το δοκούν ο καθένας. Βεβαίως. Και από την άλλη, ο εκπαιδευτικός δεν είναι ψυχολόγος. Έτσι, μπορεί να έχει γνώσεις ψυχολογίας και παιδαγωγικής και όλα αυτά, αλλά για αυτή τη δουλειά υπάρχουν κάποιοι άλλοι ειδικοί, ψυχολόγοι, υπάρχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το πλέγμα. Τι έχουμε,
έλλειψη. Ακόμα δεν έχουν διοριστεί ούτε καν στα ειδικά σχολεία όλες αυτές οι ειδικότητες που είναι τα πρώτα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Ο ίδιος ο περιφερειακός διευθυντής πριν από 4-5 μέρες πότε ήταν, είπε ότι έχουμε γύρω στο 10-12%, δεν θυμάμαι πόσο είπε, στην δευτεροβάθμια ελλείψης και γύρω στο 20% στην πρωτοβάθμια. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε μορφωτικές ελλείψεις από την πανδημία, όταν έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Για να μην φτάσουμε τώρα στο ζήτημα, το πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε, το ζήτημα των ειδικών σχολείων που φέτος είναι φοβερά, μα φοβερά οξυμένο. Και λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ στα Γιάννενα. Γιατί έχουμε τώρα 7 χρόνια ασχολούμαστε με τη μεταστέγαση του ΣΑΠ. Πέρασε μία δημοτική αρχή, ήρθε μία άλλη, υποσχέσεις. Έχει εμπλακεί μέσα η περιφέρεια Ηπείρου στην κατασκευή. Και όμως έχουμε ένα κτίριο 500 περίπου τετραγωνικών, 400 κάτι, και δεν μπορούμε ακόμα να τελειώσουμε. Σε 7 χρόνια, ή μάλλον η γέφυρα Ρίου Αντιρίου είχε τελειώσει σε λιγότερα χρόνια, σε 4-5 χρόνια. Και εδώ μιλάμε για ένα κτίριο προκατασκευασμένο 500 τετραγωνικών χοντρικά. Και δεν μπορούμε να το κατασκευάσουμε και φέτος έχουμε το εξής πρόβλημα. Και εδώ απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε σήμερα και δεν μπορεί να βγάλει χρονιά αυτό το σχολείο με 24-25 παιδιά, με 12-14 εκπαιδευτικούς σε ένα χώρο 60 τετραγωνικών. Και μάλιστα παιδιά με πολύ σοβαρές αναπηρίες με καροτσάκια. Πέρα από την κατασκευή του κτιρίου, πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα πώς θα αντιμετωπιστεί τώρα, σήμερα, αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Οι εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει σε οργή κατάσταση. Οι γονείς έχουν μια διακριτικότητα, οι άνθρωποι έχουν τον πόνο τους, έχουν τη στεναχώρια τους και όλα αυτά. Δυσκολεύονται να βγουν και να δημοσιεύσουν αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι άλοθη στο να μην πάρθουν τώρα άμεσα κάποια μέτρα, να αποσυμφορηθεί η κατάσταση εκεί πέρα, να ζητηθούν 2-3 αίθουσες που υπάρχουν κενές στην ΕΛΕΠΑΠ. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η ΕΛΕΠΑΠ να έχει μία έκθεση μπουμπουνιέρας εκεί πέρα και τα παιδιά με τα καρότσα να είναι το ένα πάνω στο άλλο. Έλεος δηλαδή, δεν θα κοιτάξουμε τις μπουμπουνιέρες, τα παιδιά θα κοιτάξουμε και μάλιστα θα έπρεπε οι ίδιοι να είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι από την ΕΛΕΠΑΠ και να πούν: ελάτε εδώ ρε παιδιά, πάρετε αυτό το χώρο 2-3 μήνες, 5 πόσο λείπουν ακόμα, γιατί δεν είμαστε στην προηγούμενη κατάσταση που λέγαμε πότε και αν θα γίνει το κτίριο. Τώρα το κτίριο πιστεύουμε σε ένα χρόνο θα έχει τελειώσει. Και εδώ υπάρχουν πολύ, ξαναλέω, σοβαρότατες ευθύνες, γιατί δεν έχει τελειώσει τώρα από τον Δήμο, γιατί δεν έχει τελειώσει από την περιφέρεια, από τον Άρα εσείς δεν είστε τόσο αισιόδοξοι, κύριε Τόκα, ότι μπορεί να ολοκληρωθεί και εν μέσω της σχολικής χρονιάς και άρα να υπάρξει με την κατάσταση και εν μέσω της σχολικής χρονιάς, που έχει αφαιρθεί ως ενδεχόμενο από πλευράς της Δημοτικής Αρχής? Είμαστε πάρα πολύ δύσπιστοι σε αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε ζήσει 7 χρόνια το ίδιο σύριαλ. Και μάλιστα μέσα στην σχολική χρονιά είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί ένα σχολείο και μάλιστα ένα τέτοιο σχολείο. Εμείς βέβαια λέμε όταν θα είναι έτοιμο να μπουν, να πάρθουν όλες οι προϋποθέσεις για τη γρήγορη μεταστέγαση. Δεν θέλουμε να μπουν εμπόδια πάνω σε αυτό. Αλλά βλέποντας την πορεία των εργασιών, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε αισιοδοξία ότι θα είναι το κτίριο αυτό έτοιμο σύντομα. Άσχετα το τι λέγεται και από την Δημοτική Αρχή. Μακάρι να είναι. Μακάρι να είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τόκα, τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν έρθει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, πόσο έχουν δυσκολέψει ή θα δυσκολέψουν ενδεχομένως την καθημερινότητα? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε το εξής, ότι για να μπορέσει να κλείσει για παράδειγμα ένα τμήμα πρέπει να νοσεί ταυτόχρονα το 50% των μαθητών. Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα είναι αυτά που ίσχυαν και πέρσι και από την αρχή της πανδημίας. Δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, δεν έχει γίνει κάτι στο επίπεδο της αποσυμφόρησης, του αποσυγχρονισμού των παιδιών μέσα στις τάξεις. Άρα λοιπόν,
Αυτό είναι από μόνο του, είναι από μόνο του πρόβλημα. Και ξέρετε τι γίνεται. Καμιά φορά εγώ είμαι γονέας και έρχομαι στη θέση του κάθε γονέα. Και λέω τώρα, αν στο, παιδί του, στο τμήμα του παιδιού μου, το οποίο έχει 25 παιδιά μέσα, εάν νοσήσουν τα 5 παιδιά, εγώ θα επιλέξω να το στείλω το παιδί μου στο σχολείο. Δηλαδή μπορεί να λέει το 50%, αλλά ο γονέας θα ανησυχήσει από την πρώτη στιγμή. Και αυτόματα θα κρατήσει το παιδί στο σπίτι. Και με τι, και θα το κρατήσει στο σπίτι. Όπως επίσης και αυτό το ζήτημα με, με την ευθύνη που ρίχνει στους εμβολιασμούς. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή ως Ένωση Γονέων και είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι τα εμβόλια είναι επιτεύγματα της επιστήμης και χωρίς τα εμβόλια η ανθρωπότητα θα είχε μια άλλη μορφή, έναν άλλο χαρακτήρα, μια άλλη πορεία. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στα εμβόλια. Ωστόσο δεν εντάσσουμε, είμαστε κατά φυσικά σε αυτά τα κινήματα τα αντιεμβολιαστικά και όλες τις τερατολογίες που διασπείρονται είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε στην προσωπική επαφή, είμαστε κάθετα ενάντια. Όμως από την άλλη μεριά σεβόμαστε και κάποιους συνανθρώπους μας που έχουν ιδιαίτερες παθήσεις, που οι ίδιοι οι γιατροί τους είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, καλό είναι να μην το κάνεις. Mm-hmm. Γιατί έχεις περιστατικά ιστορικό θρομβώσεων, γιατί έχεις κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτοί όχι μόνο δεν προστατεύονται μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά και με τον περιορισμό των αδειών και όλα αυτά, είτε είναι γονείς που θα δεχτούν στο σπίτι την ασθένεια από το παιδί της που θα τη μεταφέρει, είτε είναι εκπαιδευτικοί, θα έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Συν της άλλης, θα πληρώνουν και 10-20 ευρώ κάθε 2-3 μέρες για να κάνουν τα τεστ, ενώ για αυτές τις κατηγορίες που είναι διαπιστωμένες θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Ή ακόμα, σεβόμαστε και τους ανθρώπους που είναι φοβισμένοι και έχουν φοβηθεί είτε από τις τερατολογίες που διασπείρονται είτε από μόνοι τους. Είναι φυσιολογικό να είναι φοβισμένος ο άλλος, καθώς δεν έχει γίνει μια προσπάθεια να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Και πώς μπορεί να γίνει αυτή η προσπάθεια για να πιστούν? Πάλι μέσα στο σχολείο, εφόσον μιλάμε για το σχολείο. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να συσταθούν 4-5 κλιμάκια του ΕΟΔΗ και δεν μιλάμε για στρατιές ανθρώπων, μιλάμε για 15-20 ανθρώπους που θα έπρεπε να προσληφθούν και να ασχολούνται όλο αυτό το διάστημα αποκλειστικά με τα σχολεία. Ένας-δύο γιατροί και ένας-δύο νοσοκόμοι. Να πηγαίνουν στα σχολεία, να ενημερώνουν, να ελέγχουν, αν θέλετε, όταν παρουσιάζεται κάποιο περιστατικό ή κάποια περιστατικά στα σχολεία, πώς αποτυπώνεται μέσα στη σχολική μονάδα, πώς αποτυπώνεται στη γειτονιά η διασπορά και έτσι να μπορεί να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά αυτή η κατάσταση. Όμως τίποτε από όλα αυτά δεν γίνεται. Και αυτό μας γεμίζει από τη μία μεριά θυμό, μας γεμίζει απαισιοδοξία, στεναχώρια και ζητάμε από όλους τους γονείς να ενώσουμε τις φωνές μας. Να απαιτήσουμε, γιατί είχαμε αποτελέσματα και μέσα στην πανδημία. Κάποια ζητήματα λύθηκαν, όπως για παράδειγμα τα self-test που τα ζητούσαμε και στην αρχή μας τα αρνούνταν, δεν χρειάζονται και όλα αυτά. Ήταν μια κατάκτηση. Δεν γίνονται όπως έπρεπε. Ναι, πρέπει να απαιτήσουμε να γίνονται όπως πρέπει στο επόμενο διάστημα. Από ειδικούς, έτσι ώστε να ελέγχεται η διαδικασία. Ή αν θέλετε, όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα εμβολιασμών για τα μικρότερα παιδιά, δεν μπορεί να είναι όπως τα υπόλοιπες καταστάσεις. Θα πρέπει να ελέγχεται αυτή η διαδικασία, πώς προχωράει, αν έχουν πάρει ενέργειες στα μικρά παιδιά, να υπάρχει ένα συνεχής έλεγχος. Και αυτό γίνεται μόνο με ειδικούς. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να γίνει ο ελεγκτής υγείας του σχολείου ή ο διευθυντής του σχολείου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αντιεπιστημονικό, είναι απαράδεκτο το πράγμα αυτό. Άρα λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές μας οι γονείς. Έχουμε διαδικασίες εκλογών των Συλλόγων Γονέων το επόμενο διάστημα. Μετά θα ακολουθήσουν και εκλογές στην Ένωση Γονέων. Πρέπει να δυναμώσουν οι Συλλόγοι Γονέων. Εμείς το ζητάμε αυτό. Θέλουμε να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία δυνατοί Σύλλογοι Γονέων, έτσι ώστε από κοινού να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και των σχολείων και γενικότερα της εκπαίδευσης. Και έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε. Ψηφίστηκαν νόμοι που θα έχουν επιπτώσεις
επιδιώξει στα παιδιά μας. Θα το δούμε άμεσα αυτό το πράγμα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ούτε μόνο από τους εκπαιδευτικούς, ούτε από μία ένωση γονέων. Πρέπει όλοι οι γονείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί όλα αυτά τα μέτρα αφορούν τα παιδιά μας, αφορούν το μέλλον τους, αφορούν την υγεία τους και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αυτά από τον καναπέ. Μάλιστα. Κύριε Τόκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη σχολική χρονιά. Να συζητάμε ό,τι προκύπτει. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες διεξάγεται και φέτος ο 15ος γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, με τον αγώνα δρόμου των 30 χιλιόμετρων γύρω από την Παμβότιδα. Είναι αυτός που ξεχωρίζει στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Ιωάννα Λεϊκράν. Φέτος η Οργανωτική Επιτροπή, αναδεικνύοντας και το κοινωνικό της πρόσωπο για μία ακόμη φορά, υιοθέτησε και την καμπάνια Run for Vax, ένα κάλεσμα για δράση ενάντια στην COVID-19, στο πλαίσιο ιατρικού συνεδρίου που διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος. Αντίστροφα, ξεκίνησε να μετρά ο χρόνος για την 15η διοργάνωση του Ιωάννα Λεϊκράν, μιας αθλητικής διοργάνωσης που έχει καταστεί πλέον θεσμός και είναι ήδη ενταγμένη στο καλεντάρι των μεγάλων διοργανώσεων της χώρας. Έτσι, πλέον για μία ακόμη χρονιά, η πόλη των Ιωαννίνων φορά τα γιορτινά της έτοιμη να υποδεχθεί παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω και της πανδημίας και με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετάσχουν στην φετινή διοργάνωση. Ο γύρος της Λίμνης αποτελεί πλέον έναν από τους κλασικούς αγώνες δρόμου της χώρας και μία από τις ελάχιστες διοργανώσεις με ιστορία 15 χρόνων και αδιάλειπτη παρουσία. Το Ιωάννα Λεϊκράν ήταν ένας από τους ελάχιστους αγώνες που διεξήχθησαν το 2020 στη σκιά της πανδημίας του COVID-19, ενώ κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες διεξάγεται και η φετινή διοργάνωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και για μία ακόμη χρονιά, ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι η διαδρομή των 30 χιλιόμετρων γύρω από την λίμνη Παμβότιδα. Θα προηγηθούν το απόγευμα του Σαββάτου οι αγώνες των 5 χιλιόμετρων και των 10 χιλιόμετρων, όλοι με περιορισμό στον αριθμό συμμετοχών, ενώ τα ασφικτά υγειονομικά πρωτόκολλα κατέστησαν αδύνατη τη διοργάνωση των καθιερωμένων αγώνων Μαμά Καρότσι, Παραλίμνιος Δρόμος Αμαία και το Family Run. Για μία διοργάνωση που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων, έκανε λόγο ο Γενικός Διευθυντής Ηλίας Πυριούνης. 15ος γύρος Λίμνης Ιωαννίνων κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και φέτος. Η πανδημία έχει αφήσει το στίγμα της και στα δρομικά events. Όπως το Ιωάννα Lake Run, όμως το Ιωάννα Lake Run έδειξε αντανακλαστικά και κατάφερε να πραγματοποιηθεί και φέτος, όπως και πέρυσι, και να είναι στις διοργανώσεις που το κατάφεραν. Από τις λίγες. Σίγουρα οι υγειονομικές συνθήκες έβαλαν ένα φρένο στα σχέδια μας και στην αλματώδη πορεία που είχε λάβει η διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν την διέκοψαν. Το ότι το Ιωάννα Λεϊκράν είναι εδώ, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οφείλεται ότι η διοργάνωση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων. Πρώτα απ' όλα των δρομέων, που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καλύψουμε τη ζήτηση στο σύνολό της, λόγω των περιορισμών που έχει τεθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κατά δεύτερο λόγο των εθελοντών που είναι σταθερά δίπλα και μας βοηθάνε στην διοργάνωση για τον άρτιο αγώνα και την ασφάλειά του. Επίσης έχουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη των φορέων, της Περιφέρειας Υπήρου, του Δήμου Ιαννητών, της Ένωσης Ξενοδόχων, όπως και των χορηγών του Βίκου και της Big Win, τους οποίους θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες μας, καθώς μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Τέλος, έχουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς που μέσα από τη συμμετοχή του στο θεσμό του Lake Run Proud Partners, ο οποίος έχει αγκαλιαστεί από την Τράπεζα Υπήρου, δείχνει πως έχει αντιληφθεί τα ωφέλη της διοργάνωσης. Το Ιωάννα Λεϊκράν δεν είναι όμως ένας αγώνας. Είναι μια διοργάνωση με πολύπλευρες διαστάσεις που το έχουμε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια με τις δράσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, για τον νεανικό διαβήτη. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο σύλλογός μας, ο Αθλητικός Όμιλος Ποσειδών Ιαννίνων, φέτος κλείνει τα 30 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό, μεγαλώνοντας γενιές ανθρώπων αθλητών με αξίες και ιδανικά. Σήμερα πολλοί από αυτούς τελεχώνουν τη διοργάνωση και κάνουν την ποιοτική διαφορά, κάτι που έχει αναγνωρίσει η δρομική κοινότητα. Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον φέτος είναι η αθρώα συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων ελίτ αθλητών
κυρίως στα 30 αλλά και 5 και 10 χιλιόμετρα. Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκονται για μία ακόμη χρονιά ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφα αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Γοργόλη να αναφέρονται στην διοργάνωση θεσμό και στην πολύπλευρη σημασία της. Είναι ένας καθιερωμένος θεσμός για τον τόπο μας και δεν εννοώ μόνο για την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή αλλά για την πατρίδα μας που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πάρα πολλών δρομέων από όλη τη χώρα και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και των διεθνών μέσων ενημέρωσης, κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πόλη μας. Πρέπει να συγχαρούμε τους οργανωτές, την μακρόχρονη ιστορία του και όσους τους εθελοντές, αλλά και όσους με οποιοδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτής της επιτυχημένης διοργάνωσης που και φέτος διεξάγεται με τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, ίσως λίγο χαλαρότερα από ό,τι πέρυσι, αλλά πάντως με αυστηρά περιοριστικά μέτρα πρόληψης της πανδημίας και με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Την πλευρά του Δήμου στεκόμαστε πάντοτε από την πρώτη στιγμή δίπλα στην αθλητική αυτή διοργάνωση, προσπαθώντας σε πολλαπλά επίπεδα να κάνουμε αυτό που οφείλει να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Θα ήθελα και εγώ από πλευράς της Περιφέρειας Ηπείρου να συγχαρώ τους διοργανωτές του Ιωάννα Lake Run. Πραγματικά για 15ο έτος βλέπουμε ένα δρομικό event, μια δρομική εκδήλωση η οποία όλα αυτά τα χρόνια μεγαλώνει και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζει και αυτή τη χρονιά παρά όλες τις αντικσότητες να διοργανώνεται στα Γιάννα, να διοργανώνεται στην Ήπειρο και αυτό να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για πάρα πολλούς λόγους, καθώς είναι μια δρομική εκδήλωση η οποία διαχρονικά ανεβαίνει σε επίπεδο. Βλέπουμε πλέον ότι οι αθλητές που έρχονται δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό. Επομένως, σιγά σιγά όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες υπήρχαν στην προ-COVID εποχή βρίσκουν χώρο και σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνονται και να φέρουν κόσμο που δεν είναι από την Ήπειρο, στην περιοχή μας, προκειμένου και να συμμετέχουν στην αθλητική εκδήλωση αυτή, αλλά και να αποτελούν πόλο έλξης τουριστών, καθώς αυτοί θα είναι οι άνθρωποι που θα μεταφέρουν τα πολύ καλά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, ένα εκ των οποίων και είναι συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η λίμνη της πόλης μας και σαφώς το να αθλήσεις σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον αφήνει ένα αποτύπωμα το οποίο κάθε αθλητής το φέρνει στη γενέτειρά του. Πραγματικά βλέπουμε 15 χρόνια ένα event το αθλητικό να ανεβαίνει, πλέον τα τρία τελευταία χρόνια να μας δίνει και πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και να παίρνουμε ένα παράδειγμα πώς και άλλα αθλητικά σωματεία μπορούν να διοργανώσουν τέτοια αθλητικά event τα οποία έχουν μεγάλο θετικό αποτύπωμα για την περιοχή μας, για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και γενικά για όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Ηπείρου. Και όπως όλα αυτά τα χρόνια, έτσι και φέτος, το Ιωάννα Lake Run αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο ένα αγώνας δρόμου. Είναι μια διοργάνωση με πολλήπλευρες διαστάσεις, με δράσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό αλλά και την υγεία. Έτσι, φέτος η Οργανωτική Επιτροπή ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Συνεδριακής ΑΕ και με την ευκαιρία του Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, υιοθέτησε την καμπάνια Run for Vax, ένα κάλεσμα για δράση ενάντια στην COVID-19. Σε αυτή την συνένωση δυνάμεων, ώστε να ασταλεί ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού, ώστε να μπορέσουμε ως κοινωνία να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αναφέρθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του Ιωάννα Lake Run Ηλίας Πυριούνης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ και βέβαια ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ιατρικού Συνεδρίου και Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Κωνσταντίνος Κωστίκας. Φέτος με χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της Συνεδριακής ΑΕ και με την ευκαιρία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος, υιοθετούμε την καμπάνια Run for Vax, ένα κάλεσμα για δράση ενάντια στο COVID-19. Με γνώμονα την ανάγκη να αυξηθούν οι ρυθμοί του εμβολιασμού και εκτιμώντας πως ο καλύτερος τρόπος διάδοσης του μηνύματος είναι μέσω της σωστής ενημέρωσης, το Ιωάννα Lake Run και η επιστημονική ιατρική κοινότητα αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να τρέξουν μια καμπάνια για τη σημασία του εμβολιασμού. Να τρέξουμε μαζί μια καμπάνια και είναι ουσιαστικός ο όρος τρέξουμε,
την καμπάνια για τον εμβολιασμό. Τρέχουμε λοιπόν για τον εμβολιασμό ή Run for Vax, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά, και αυτό είναι και το hashtag μας, για να διαδώσουμε το μήνυμα της πιο ουσιαστικής ιατρικής πράξης το τελευταίο σχεδόν 9 μήνο. Με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας αλλά και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, τρέχουμε αυτές τις μέρες 16 με 19 Σεπτεμβρίου το συνέδριο What is New in Respiratory Medicine. Είναι η δεύτερη χρονιά που το τρέχουμε. Έχουμε περισσότερους από 70 ομιλητές, από τους οποίους περισσότερους από 20 από το εξωτερικό. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ζωντανά για το λόγο που ξέρουμε όλοι, αλλά αν εμβολιαστούμε του χρόνου μπορεί να έχουμε και συνέδρους από το εξωτερικό, αλλά και να κάνουμε και το Lake Run με λιγότερους περιορισμούς, έτσι ώστε να πάρουμε πίσω τη ζωή μας στα χέρια μας. Και με αυτό θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι πέρα από τα τετριμένα έχουμε άλλους τρεις πολύ σοβαρούς λόγους για να εμβολιαστούμε. Εμβολιαζόμαστε για τα μικρά παιδιά, για τα οποία δεν έχουμε δυνατότητα να τα εμβολιάσουμε ακόμα και τα οποία λιγότερο αλλά κινδυνεύουν και αυτά από τον κορονοϊό. Εμβολιαζόμαστε για τους ανοσοκατασταλμένους γύρω μας, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πλήρη ανοσιακή απάντηση μετά το εμβόλιο, και φυσικά εμβολιαζόμαστε ως σωστοί επαγγελματίες που παρέχουμε υπηρεσίες, εμείς υπηρεσίες υγείας αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που παρέχουν υπηρεσίες που απαιτούν επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, έτσι ώστε να πάρουμε την επόμενη μέρα τη ζωή μας στα χέρια μας. Με ένα σύνθημα, τρέχουμε για να εμβολιαστούμε, Run for Vax, γιατί εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να είναι και το μήνυμα που πρέπει να βγει τόσο από την αθλητική διοργάνωση και προφανώς από το επιστημονολογικό συνέδριο, είναι ότι ο μόνος δρόμος για να ομαλοποιήσουμε τις ζωές μας είναι ο μαζικός εμβολιασμός, και όλοι μας έχουμε καθήκον να πείσουμε εκείνους που ακόμη είναι δύσπιστοι, που φοβούνται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον εμβολιασμό που θα αποτελέσει το δρόμο για την ομαλή κανονικότητα των επόμενων κρίσιμων μηνών. Μετά από 90 χρόνια παρουσίας, η εταιρεία Παπαστράτος ξαναγεννιέται και μετασχηματίζεται για ένα μέλλον χωρίς καπνό, και σε αυτή την πορεία υλοποιεί ήδη πιλωτικά ένα καινοτόμο πρόγραμμα αναγεννητικής καλλιέργειας σε συνεργασία με την Στέβια Ελλάς. Το πρόγραμμα Νέα Γη στοχεύει στην ολιστική υποστήριξη των καπνοκαλλιεργητών για την μετάβαση από την καλλιέργεια του καπνού στην καλλιέργεια της στέβιας, εξοικονομώντας ταυτόχρονα φυσικούς πόρους. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αναγεννητικής καλλιέργειας που η πιλωτική εφαρμογή του έχει ήδη ξεκινήσει σε συνολική έκταση περίπου 100 στρεμάτων, ξεκινά να υλοποιεί η εταιρεία Παπαστράτος στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που παρουσίασε πρόσφατα. Το πρόγραμμα Νέα Γη είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αναγεννητικής καλλιέργειας που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Στέβια Ελλάς και στοχεύει στην ολιστική υποστήριξη των καπνοκαλλιεργητών για την μετάβαση από την καλλιέργεια του καπνού στην καλλιέργεια στέβιας, εξοικονομώντας ταυτόχρονα φυσικούς πόρους. Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε καπνοκαλλιεργητές της Ροδόπης και της Ξάνθης, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσία και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλου Λιβανού, με την Παπαστράτος και την Στέβια Ελλάς να υπογράφουν και το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εργαλειοθήκη, η οποία καλύπτει τις ανάγκες μετάβασης από τον καπνό στη στέβια, προβλέποντας μεταξύ άλλων την χρηματοδότηση για την προμήθεια σπόρων, φυτοχώματος, αναλώσιμων υλικών και συστημάτων άρδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια της μετάβασης, την ενεργοποίηση οικονομικών πόρων στο πλαίσιο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, τη δημιουργία συλλογικών σχημάτων που θα ενισχύουν την πραγματευτική ισχύ των καλλιεργητών, αλλά και την απορρόφηση από τη Στέβια Ελλάς του συνόλου της παραγωγής των καλλιεργητών που θα συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Για ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα που συνδυάζει κρίσιμα χαρακτηριστικά, που έχει και η πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε λόγο ο Υπουργός Σπύλιος Λιβανός. Αυτό που ουσιαστικά βλέπουμε να γίνεται σήμερα είναι να ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτή η μεγάλη ελληνική επιχειρηματική δύναμη, η Παπαστράτος, μαζί με την Στέβια Ελλάς, έναν εξαιρετικά επιτυχημένο νέου τύπου, θα έλεγα, αγροτικό συνεταιρισμό. Στέκομαι ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η μετάβαση αυτή γίνεται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο,
με τη χρήση μεθόδων αναγεννητικής γεωργίας. Δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε, πλην όμως και αυτό είναι κάτι που έμαθα αναλυτικά από τον κύριο Σταμάτη, είναι πολύ ουσιαστικό και εγώ χαίρομαι πολύ που μπαίνει στο λεξιλόγιο δύο πολύ σημαντικών εταιριών, αλλά και καλλιεργητών στον τόπο μας. Η υιοθέτηση λοιπόν μεθόδων βιώσιμης γεωργίας, όπως η αναγεννητική γεωργία, είναι καθοριστική σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, που όπως έχουμε αντιληφθεί είναι το βασικό και κύριο ζητούμενο όλων των τελευταίων ετών, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Στη νέα πορεία που έχει επιλέξει η Παπαστράτος, μετασχηματιζόμενη για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρότος. Πηξίδα μας στη νέα εποχή της Παπαστράτος είναι η βιωσιμότητα. Είναι αυτή που καθορίζει πλέον τα πάντα. Τη λειτουργία μας, τις αποφάσεις μας, τις δράσεις μας. Τη βιωσιμότητα δεν την ανακοινώσαμε απλώς. Της δώσαμε περιεχόμενο. Τη μετουσιώσαμε σε ένα στρατηγικό σχέδιο με 5 ξεκάθαρους πυλώνες και επίσης καθαρούς μετρήσιμους στόχους. Πιστεύαμε πάντα ότι για να απελευθερώσεις την πραγματική δυναμική που κρύβεται πίσω από το κάθε τι, πρέπει να ενώσεις δυνάμεις. Και αυτό είναι που κάναμε και στο πρόγραμμα Νέα Γη. Συνδυάσαμε την αποφασιστικότητά μας να δοκιμάσουμε και να βεβαιωθούμε ότι η στέβια είναι μια βιώσιμη εναλλακτική για τον καπνό, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Στέβια Ελλάς. Σήμερα εδώ θα επισφραγίσουμε αυτή τη συνέργεια υπογράφοντας το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας. Η επιλογή της Στέβια έγινε με γνώμονα την ευκολία στη μετάβαση, καθώς χρησιμοποιούνται ίδιες καλλιεργητικές πρακτικές, όπως και ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός, η καλύτερη στρεμματική απόδοση και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της Στέβια από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών ως ένα φυσικό γλυκαντικό. Έτσι πλέον η Στέβια Ελλάς, έχοντας το πλάι της την Παπαστράτος, δείχνει το δρόμο για πιο σύγχρονες αναγεννητικές καλλιεργητικές πρακτικές, όπως τόνισε ο διευθύνοντας σύμβουλος της Στέβια Ελλάς, Χρήστος Σταμάτης. Η αγορά της στέβιας είναι δυναμική, ενώ δεν αφήνει αδιάφορους και τους παραγωγούς, μιας και οι αποδόσεις της καλλιέργειας είναι υψηλές και οι τιμές πώλησης των φύλων στέβιας είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά προσοδοφόρο. Σε σύγκριση με την καλλιέργεια καπνού, ένας παραγωγός μπορεί ακόμα και να τριπλασιάσει το εισόδημά του, μιας και τα παραγόμενα κιλά αναστρέμα είναι περισσότερα στη στέβια, γιατί έχουμε, και η τιμή πώλησης των φύλων, των βιολογικών φύλων στέβιας, είναι υψηλότερη. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης καλλιέργειας στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί και εμείς βλέπαμε τη μεγάλη ζήτηση, οπότε νιώθαμε ότι πρέπει να αναπτυχθούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, διασταυρωθήκαμε με την εταιρεία Παπαστράτος. Με το έργο «Όνειρο Γαϊδουρινό» πέφτει αύριο στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών η αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας του Θεάτρου Ακτίνα. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο παραμύθι «Το Βασιλόπουλο» με τα γαϊδουρίσια αυτιά, σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Τσιχνιά και σε κείμενο «Πρωτότυπη μουσική και στίχους» της Χάρης Μέγα. Το κοινό λοιπόν θα απολαύσει μια ευρηματική παράσταση με φαντασία, απίστευτο ρυθμό, αρκετές δόσεις χιούμορ, καθαρές ερμηνείες που βοηθούν στην κατανόηση της ιστορίας, με δυνατά νοήματα που κατορθώνει να επιτελεί ένα δύσκολο ρόλο, εξίσου καλλιτεχνικό αλλά και παιδαγωγικό. Μετά από μια επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδία, το «Όνειρο Γαϊδουρινό» επανέρχεται στα Γιάννενα και στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών αύριο Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ από το θέατρο Ακτίνα. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο παραμύθι «Το Βασιλόπουλο» με τα γαϊδουρίσια αυτιά, σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Τσικνιά και σε κείμενο «Πρωτότυπη μουσική και στίχους» της Χάρης Μέγα. Μια παρέα, τρεις φίλοι εξομολογούνται προσωπικές ιστορίες με περιεχόμενο ρατσισμού. Φίλοι, οι ηθοποιοί δηλαδή, μοιράζονται με το κοινό τις εμπειρίες αυτές και ακούνε με τη σειρά τους τις δικές τους. Με αφορμή αυτό, τη σκυτάλη παίρνει ένας από τους φίλους και αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι με την ιστορία που θα πραγματοποιηθεί μπροστά στα μάτια των θεατών. Έτσι λοιπόν, μια φορά και ένα καιρό, ο βασιλιάς Βονιφάτιος και η βασίλισσα Ρεγκίνα, τα παλιά εκείνα χρόνια, δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί. Αναλαμβάνουν λοιπόν οι τρεις καλές νεράιδες. Οι τρεις καλές νεράιδες φέρνουν λοιπόν τον γόνο και μαζί με τον γόνο έρχονται να μοιράνουν μετά από 9 ημέρες το παιδί. Όλα τα καλά του δίνουν. Όλα τα καλά, αλλά και δυο γαϊδουρινά αυτιά.
Δεν θα αποκαλύψω παραπάνω για την ιστορία, για να απολαύσετε με αγωνία την παράσταση. Είναι λοιπόν μια παράσταση φτιαγμένη με αγάπη. Κάναμε μια διασκευή από το Βασιλόπουλο με τα γαϊδουρίσια αυτιά. Είναι μια παράσταση με ζωντανή μουσική. Έχει γράψει τη μουσική Χάρης η Μέγα. Αυτό λοιπόν είναι που την ξεχωρίζει. Η ζωντανή μουσική, επί σκηνής και η διάδραση με το κοινό. Επίσης, έχει και ένα άλλο ξεχωριστό σημείο που θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Είναι η σκηνοθεσία, όπου το έργο αυτό απευθύνεται και σε μικρούς και σε μεγάλους. Έχει τον τρόπο λοιπόν να κάνει, να αποτελεί μεγάλο ενδιαφέρον και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε την Παρασκευή. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι στην κεντρική πλατεία, στο κιόσκι, και βρίσκεται και στην Ανατολή η προπόληση στο βιβλιοπωλείο «Η Χάρτινη Σβούρα». Το εισιτήριο στην παράσταση θα είναι 8 ευρώ για τους ενήλικες, 6 ευρώ για τα παιδιά και τους φοιτητές. Και η προπόληση είναι στα 6 ευρώ. Με χαρά θα σας συναντήσουμε στην τελευταία μας παράσταση για την καλοκαιρινή περιοδία που θα κλείσει αυτός ο κύκλος. Το Θέατρο Ακτίνα θα σας συναντήσει στο Θέατρο του Φρότζου, στο Θέατρο ΕΗΜ, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 και 4. Το κοινό θα απολαύσει μια ευρηματική παράσταση με φαντασία, απίστευτο ρυθμό, αρκετές δόσεις, χιούμορ, καθαρές ερμηνείες που βοηθούν στην κατανόηση της ιστορίας με δυνατά νοήματα που κατορθώνουν να επιτελεί ένα δύσκολο ρόλο εξίσου καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό. Αυτό που κάνει ξεχωριστή την παράσταση είναι η ζωντανή μουσική επί σκηνής και η διαδραστικότητα με το κοινό. Στους συντελεστές αναφέρθηκε από την πλευρά του ο ηθοποιός και μουσικός Νικόδημος Παπουτσής. Οι συντελεστές της θεατρικής παραγωγής του Θέατρου Ακτίνα είναι, για το όνειρο έργο Γαϊδουρινό, η εξής. Τη σκηνοθεσία έκανε η Αθηνά Τσικνιά, το κείμενο, την πρωτότυπη μουσική και τους στίχους η Χάρης Μέγα. Ερμηνεύουν Χάρης Μέγα, Άρης Νούσης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Νικόδημος Παπουτσής. Κιθάρα παίζει Χάρης Μέγα, κρουστά μπάσο Νικόδημος Παπουτσής, σκηνικός χώρος, σχεδιασμός φωτισμού Αθηνά Τσικνιά, κοστούμια Αθηνά Τσικνιά και Φόνη Βραζέλη, βοηθός ενδυματολογικού Αντιγόνη Δερέκα, κατασκευή κοστούμιών Φόνη Βραζέλη, χορογραφίες αφρικάνικης τελετής Δάφνη Ασημακοπούλου, κατασκευές σκηνικού χώρου Άκης Μάστακας, κατασκευές μάσκας Ιωάννα Βραζέλη, σχεδιασμός αφίσας Μιχάλης Ρέκατας, φωτογραφίες Κωστής Εμμανουηλίδης και βίντεο τρέιλερ Δημήτρης Ράδης. Και σε αυτό το σημείο περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια με αραιές νεφώς αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα, από 20 έως 28 στη Θεσπρωτεία, από 19 έως 30 στην Άρτα και από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.